Εγώ και διαβάζουμε από τον προφήτη Ισαΐα 25 και εδάφιο 8, Ισαΐας, if you need translation please lift your hand if you have not been given the equipment yet. Ισαΐα 25, verse 8, όλοι μαζί, θέλει καταπή τον θάνατον εν νίκη και ο Θεός θέλει σπονγκίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης διότι ο Κύριος ελάλησε και πείτε μου κάθε φορά που ο Κύριος λαλεί τι, γίνεται ναι και αμήν εν αυτό εν Χριστό είναι όλες οι υποσχέσεις του Θεού αμήν τι έκανε ο Κύριος πάνω στο σταυρό κατάπιε τον θάνατο μέσα σε θριαμβευτική νίκη. Μπορείτε να καθίσετε. Σου δίνουμε δόξα για τον Λόγο Σου Θεέ μου. Τιμούμε τον Λόγο Σου. Τιμούμε και την παρουσία Σου. Και ας αυτός ο Ναός του Αγίου Πνεύματος και αυτοί όλοι εμείς να είναι του Αγίου Πνεύματος δώσουμε δόξαν πολύ και ευχαριστία. Κάποιος μπορεί να πει δεν ξέρω πώς να δοξολογήσω τον Κύριο. Τα νέα είναι ότι ούτε εγώ ξέρω. Για να δοξάσω τον Κύριο πρέπει να στηρίζομαι πάνω του. Δεν μπορώ να τον λατρεύσω ή να τον δοξάσω. Και ξέρετε κάμια φορά όταν κάποιος βρεθεί σε μια τέτοια ατμόσφαιρα α, νιώθει κάπως άβολα, αν είναι η πρώτη φορά ή, ή μπορεί να είναι και πολλές φορές. Αλλαλούια. Αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι κανένας μας δεν ξέρει τίποτα. Είναι την τετάρτη που διαβάζαμε, αν νομίζεις ότι κάτι ξέρεις, δεν ξέρεις τίποτα λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Στην πρώτη Κορινθίους 4, 7 λέει, ποιος έχει κάτι που να μην του έχει δοθεί. Και θα πρέπει να αποφύγουμε το holier than thou attitude, αυτό, αυτή η στάση που δείχνει εγώ είμαι αγιότερο σου ή εγώ ξέρω περισσότερα από σένα. Κανένα μα δεν ξέρει τίποτα χωρί τον κύριο. Δηλαδή, πώ έμα θε να λατρεύει, Συνεχίζω να μαθαίνω. Αν δεν ανοιχτώ στο πνεύμα του, θα τα κάνω θάλασσα. Πώ είστε ειδικοί στο να τα κάνετε θάλασσα εκτό από μένα. στηριζόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο δεν έχουμε τίποτα ο Κύριος μας τα δίνει όλα πάσε επίγε μου all my springs are in thee O oh Lord όλες οι πηγές μου είναι εν σύ Κύριε Ψαλμός 87-7 εδώ μελετούμε για λυτρωτικές αλήθειες μελετήσαμε από τον Ισαΐα 53 το φοβερό κεφάλαιο που δεν εκτίθεται στους Εβραίους από τις συναγωγές τους το δε Talmud, δεν αναφέρεται καθόλου και θέλω να ξεχωρίσετε και πάλι αυτούς τους δύο όρους. Ταλμούτ είναι ό,τι είναι σε εμά εδώ στην περιοχή μας, γεωγραφική περιοχή θρησκευτικά μιλώντας, είναι η Ιερά Παράδοση, το Ταλμούτ. Το Ταλμούτ δεν είναι η Αγία το Ταλμούτ είναι η Ιερά Παράδοση των Εβραίων από, τον, από την οποία μέσα στην οποία μπορούν να αναφερθούν στον Λόγο του Θεού, αλλά στον Ισαΐα 53 ποτέ δεν αναφέρονται. Όταν όμως ανοίξουν τα μάτια που η βίβλος λέει «Πας Ισραήλ θέλει σωθεί» Ρωμαίους 11, 26, όλος ο Ισραήλ θα σωθεί. Ζαχαρίας 13, 8 και 9, Ζαχαρίας 13, 8 και 9 μας λέει εκεί ότι τα δύο τρίτα θέλουν συναποθάνει το, δεν, το δε ένα τρίτο θα το κάνει purge ο Θεός, θα το εξαγνίσει και αυτό το ένα τρίτο που εναπομείνεται είναι αυτός ο Πας Ισραήλ, όλος ο Ισραήλ που θα σωθεί. Αλλά θα ανοίξουν τα μάτια με αυτό το κεφάλαιο Ισαΐας 53 και δια των πληγών αυτού ημείς άθιμεν ημείς δεν νομίσαμε αυτόν τε τραυματισμένων πεπληγωμένων υπό του Θεού Isaiah 53 verses 4 and 5 Εμεί ενωμήσαμε αυτόν τε τραυματισμένων πεπληγωμένων υπό του Θεού και τα αλλά αυτό σε τραυματίστηκε τα σπαραβά σημών, δια τα τη ημών η τιμωρία ή τη έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτού και διά των πληγών αυτού ημείς οι άθιμεν. Αμήν. Όμως μέσα από αυτό το φοβερό εδάφιο, αν πάμε στο 10 εδώ, στο 10, θα ξαναδιαβάσουμε, αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει Αυτόν. Ο Θεός μας δεν είναι σαδίστης. Οι μουσουλμάνοι μας κατηγορούν να, να ολοκληρώσουμε το Ταλμούτ. Το Ταλμούτ είναι λοιπόν η ιερά παράδοση. Τανάκ είναι η Αγία Γραφή. Τανάκ. Και θυμάστε τον κύριο Ιησού στον καταλου... θα, θα, επανέλθουμε στον Ισαΐα εδώ. Θυμάστε τον κύριο Ιησού που μιλά για τι τρει υποδιαιρέσει τη γραφή. Λέει όλε οι γραφέ, οι προφήτες, οι ψαλμοί και το Τωρά, δηλαδή τα πέντε πρώτα βιβλία, μαρτύρισαν ε, 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 μαρτύρησαν περί εμού έχουμε το Τωρά που είναι η ε, Πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα βιβλία που έγραψε ο Μωυσής. Έχουμε τους προφήτες που στα εβραϊκά λέγονται Νεβιήμ και έχουμε και τα Αγιόγραφα που είναι τα ποιητικά βιβλία όπως το Άσμασμά, τον Ψαλμί, Παροιμίες, Εκκλησιαστής ε, και ούτω καθεξής. Έχουμε τα Να Τωρά, Νεβιήμ και Τουβήμ και όλα αυτά γίνονται το Τενάκα. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι, όταν μιλάτε και διακονείτε σε αυτούς τους πολύτιμους ανθρώπους, τους Εβραίους για τους οποίους προσευχόμαστε και ο Κύριος είπε να ευλογούμε τον Ισραήλ και όποιος ευλογεί τον Ισραήλ δεν είπε οι Ισραηλίτες θα μας ευλογήσουν. Όποιος ευλογεί τον Ισραήλ, να ακούσω. Ο Κύριος θα τους ευλογήσει. Όποιος καταράται τον Ισραήλ, δεν θα σε καταραστούν οι Ισραηλίτες. Ποιος θα σε καταραστεί λέει ο Κύριος. Σο πάψε να λε: Είμαι ευλογημένο, είμαι στη χάρη και δεν έρχεται κατάρα πάνω μου. Μην παίρνει σε κατάρα για να μην έρθει πάνω σου. Αμέν. Ευλόγα το λαό του Θεού. Προσευχόμαστε για την ειρήνη τη Ιερουσαλήμ. Και πάλι, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Αλλά ο κύριο λέει: Εμεί λάβαμε το λόγο του Θεού. Αν πείτε γιατί. Γιατί ο Μεσσίας μας, ο Μεσσίας μας ήταν Εβραίος, αμέν, ο, ο, η Μαριάμ ήταν Εβραία δεν ήταν Ελληνίδα Ήταν Εβραία η Μαριάμ Αμήν και κάτι για την Μαριάμ Γιατί είχα πει κάποτε ότι η Μαριάμ α, Σημαίνει πικρία Πικρία και κάποια που την ονομάζουν Μαρία Ή Μάριος α, Διερωτούνται και λένε α, Λένε εντάξει πάρτε το από τη θετική μεριά Είμαι πικραμένος Με τον κόσμο τούτο Με την αμαρτία του κόσμου Με τον διάβολο Αλλά ε, ε, αυτό, αυτό όμως είναι μια πολύ πολύ μια μεγάλη αποκάλυψη ότι η λέξη Miriam, η Miriam, που είναι εβραϊκή εκτός από την λέξη Μαρά θυμάστε τα ύδατα που επικράθησαν και εκεί είδαμε μιλάμε για λυτρωτικές αλήθειες τα ύδατα που επικράτησαν και ο Κύριος έκανε αυτό το θαύμα με τον προφήτη του και ούτω καθεξής ονομάστηκαν τα ύδατα Μαρά από τη Μαρία Μαρά Πικρά. Αλλά υπάρχει εκτός από την, αυτο, αυ, 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 αυτή την έννοια και η, 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 λέξη, η λέξη more. More που σημαίνει, που σημαίνει, που σημαίνει άρωμα. Που σημαίνει οσμή ευωδία. Που σημαίνει. Uh, και, και αυτό τα βρίσκεται και στους Strong and Butter, θα τα βρείτε τις ρίζες, θα βρείτε και το Mark και το More, που το ένα σημαίνει πικρία, δόξα στον Κύριο, είμαι πικραμένος με τη ζωή που έκανα πριν να έρθω στον Κύριο, μετανόησα και η, η, η μετάνοια, η πικρία αυτή με οδήγησε σε μετάνια και η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν, αμεταμέλητον β κορινθιους 7:10 ο ορισμός 2 Corinthians 7:10 the definition of repentance I mean, βλέπουμε ότι ε, μαρά σημαίνει όπως είπαμε πικρό αλλά και το από, είναι, παράγεται και από τη λέξη μορ που είναι όπως το αλάβαστρο που επέχει ε, ε, αυτή η πονεμένη γυναίκα ε, στον Κύριον Ιησού αλλά βαστρομύρου ναρδουπιστικής, μιλάμε για κάτι το φοβερό. Άρα, ενώ ως προς τον κόσμο είμαστε πικραμένοι, αλλά ως προς τον Κύριο είναι οσμιευωδίας. Αμήν, αλληλούια. Ξέρετε, ο φυσικός άνθρωπος έχει φυσική οσμή, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος έχει πνευματική οσμή. Έτσι, αν το όνομα σου είναι Μαρία, Μάριος, απόλαυσε, δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς μας δείχνει λιτροτικές αλήθειες και το πώς τις εκπλήρωσε. Είπαμε, ο Θεός μας δεν ήταν ένας σαδιστής για να βασανίσει τον, τον Υιόν Του. Οι μουσουλμάνοι μας κατηγορούν ότι α, έχουμε σταυρό ή φοράμε σταυρό α, ή έχουμε τα σύμβολα αυτά του σταυρού για τα οποία ξέρετε είναι μορία εις τους μη αλλά σε κάθε ένα που είναι σωσμένος είναι δύναμις Θεού είναι κάτι το φοβερό ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει Αμέν. λένε γιατί σταυρός εάν κάποιος σκότωνε τον αδελφό σου με ένα μαχαίρι θα φορούσε ένα μαχαίρι όχι φυσικά αλλά ο φυσικός άνθρωπος Πού να καταλάβει το ολοκληρωτικό σχέδιο του Θεού. Άρα πού βασίζεται το λυτρωτικό έργο του Κυρίου, του Άγιου Θεού μας. Διότι τόσον αγάπησεν ο Θεός τον κόσμον. Ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Υπάρχει μία μετάφραση εκτός του Authorized Bible που είναι το King James Bible Oh, oh, uh, word of God. Εκεί μ, ε, μία μετάφραση αναφέρει το μόνο του ιό. Αν ο Ιησούς είναι ο μόνος ιός, τότε εμείς, λέει η Βίβλος που είμαστε ή, δεν μπορούμε να είμαστε ή οι Θεού. Αλλά ο Θεός, ο Άγιος, λέει ότι ο Υιός του Θεού που είναι από καταβολής κόσμου Υιός Θεού, είναι αυτός ο οποίος Άγιος Θεός λέει, ο, ο Λόγος, θα πάω και θα πάρω την θέση τους. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που ονομάζεται Υιός Θεού. Και ο Λόγος είναι γιατί ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου για να γίνουμε εμείς οι του ανθρώπου, οι του Θεού. Πού το λέει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ιωάννης ενα 12 Εις όσους επίστευσαν εις αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να τέκνα και η Θεού. Ρωμαίους 8-14 8.14 8-14 Όσοι άγονται διοικούνται άγονται υπό του πνεύματος του Αγίου Άγιον Άγιο το Άγιον πνεύμα βλέπετε in the sea. same root same word the holy spirit holy leads in holy way i mean those that are led by the spirit of god they are the sons of god led and holy the same word our ivikimas catedefesi in ayakatedefesi apokleiden i say you και να κατευθύνεστε στην αμαρτία. Δεν λέμε ότι ο πειρασμό δεν θα έρθει, εμεί δεν θα πάμε στον πειρασμό. Αμήν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αμήν, οι πειρασμοί θα είναι συνέχεια εναντίον μα μέχρι να καταλάβουν no chance πάνω μα στο όνομα του κυρίου Ισού Χριστού. Αμήν, hallelujah. Αν πείτε, ο διάβολο μα πειράζει σε ένα σημείο και όταν βαρεθεί θα μα πειράξει σε άλλο σημείο. Όταν καταλάβει έχει no chance, πάει σε άλλο σημείο. Και ο λόγος, ο λόγος του, Θεού Εφεσίους 4.27 λέει «Και μην βίβετε τόπον εις τον διάβολο». Μ' αρέσει στο αγγλικό που λέει «And give the devil, give the devil no place». Αμήν, I mean, το μόνο που του δίνουμε είναι no place. No place. Αυτός είναι ένα του Αγίου Πνεύματος όχι των δαιμονίων κάποιος είπε δεν μπορείς να αποτρέψεις από τα τα, τα πουλιά να α, δεν να αποτρέψεις τα πουλιά στο να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου αλλά μπορείς να τα εμποδίσεις από το να κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι σου. Αμήν, Διότι έχουμε ελεύθερη βούληση και εμεί διαλέγουμε. Εμεί λέμε ναι, ο κύριο μας δίνει δύναμη. Αμήν. Η πειρασμή είναι μεγάλη. Ο κύριο είναι πιο μεγάλο. Ο Πειρασμό δεν σα κατέλαβε η μη ανθρώπινο. Αλλά ο κύριο δύναται μετά του πειρασμού να φέρει και την έκβαση, ούτω ώστε πάντα να στέκεστε. Αμέν. Δόξα στον κύριο λοιπόν για νίκη επί του διαβόλου, για νίκη επί του θανάτου και την νίκη ενάντια στον θάνατο δεν μπορούσε να μας τη χαρίσει κανένας εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να βασανίσει Αυτόν. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων Αυτόν, αλλά να έχει η ζωή Το πρώτο μέλημα του Θεού, του Άγιου, είναι να μην απολεστούμε. Αμήν. Άρα ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος Υιός με ποια έννοια. Πείτε μου τη λέξη που άφησαν πίσω τα modern versions. Η λέξη είναι η λέξη μονογενής. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο έδωσε τον Υιόν μου αυτού τον μονογενή. The only one of his species. Τον μονογενή, το μόνο του είδους του. Είναι ο μόνος που είναι Θεός. Δεν με πιστεύετε. Θα ακούσετε για αυτή την, εντελώς παράλογη για μένα, α, διδασκαλία για τους, για, τους, α, για τους αγγέλους του διαβόλου που συνήλθαν με τις με, με, θυγατέρες των γυναικών και έκαναν τους γίγαντες. Ανοησίες. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε, ούτε μπορούσε να γίνει. Απλώς είναι ένα καινούργιο φυτό που βγήκε για να πάρει, uh, δεν υπήρχε τέτοια διδασκαλία. Η Ή του Θεού είναι απλά η Ή του Σιφ. Αμήν. Αυτό είναι απλό, μας το λέει ο λόγο του Θεού. Και είπε να μην συμπεθερεύεται με τα έθνη, γιατί, γιατί ο διάβολο άρχισε ένα έργο το οποίο ο Κύριος το κυνήγησε από την αρχή. Γένεσης 3.15 λέει ότι εσύ θέλεις του κεντήσει την τέρνα, αλλά αυτός θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν. Και από τότε ο διάβολος άρχισε να επιτίθεται. Γιατί μίσα τους Εβραίους. Γιατί καταφέρει το μίσος, το anti -anti γιατί κατάφερε τον αντισημιτισμό στα έθνη. Για ποιο λόγο. Όπως υπερφυσική είναι η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας για τον Ισραήλ, έτσι είναι και υπερβολικό και supernatural και υπερφυσικό το μίσος εναντίον των Εβραίων. Γιατί μίσουσε τους Εβραίους. Για ποιο λόγο μίσουσε τους Εβραίους. Ήθελε να καταστρέψει τον, την φιλή που ήρθε από τον Αβραάμ Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ δηλαδή, ήθελε να διαλύσει ούτω ώστε να μην έρθει το σπέρμα τη γυναικό Γένεση 3:15 για να συντρίψει την κεφαλή του. Ο Ηρόδη τι έκανε. Ηρώδης ο Ηρόδη, ο βασιλιά τη περιοχή τη Μέση Ανατολή, κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι έκανε. Όλα τα παιδιά κάτω των δύο χρονών εξαφάνισε, Uh, για, για, ποιο λόγο απλά και μόνο για να μην φανερωθεί ο Μεσσίας. Όλη η γραφή, αν δεν ξέρετε τίποτα άλλο, αν μόλις μπήκατε τώρα στο Λόγο του Θεού και δεν ξέρετε τίποτα άλλο, όλη η Παλαιά Διαθήκη από εδώ μέχρι τον Σταυρό, όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι για ένα bloodline, είναι για μία Uh, για μία γραμμή αίματος ήταν από εκεί που θα ερχόταν uh, ο Μεσσίας όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δείχνουν προς το Σταυρό όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δείχνουν πίσω προς το Σταυρό Αμεν. όλοι οι άνθρωποι που σώθηκαν στην, Καινή, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γιατί πίστεψαν στον ερχόμενο Μεσσία και στην θυσία. Όλη στην Καινή Διαθήκη πάμε απλά πίσω για να πιστέψουμε. Το σημείο συνάντησης για σωτηρία είναι ο Σταυρός. Αν δεν καταλάβαμε τον Σταυρό του Χριστού δεν καταλάβαμε τίποτα στη ζωή μας. Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, ο Κύριος της ζωής μας, ιδού το μυστήριο της Ευσεβία, είναι μέγα ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο τον Θεό, τον οποίο α, στ, ε, κανένας δεν μπορεί να πολεμήσει τον Άγιον Θεό και να κάνει ζημιά στη βασίλεια του ουρανό. Σύ είσαι Πέτρος και πιτάφτης της Πέτρας θέλω την εκκλησία μου και πήλε άδου δεν θα καταφέρουν να κάνουν prevail, δεν θα μπορέσουν να καταφέρουν τίποτα. Δεν θέλουν συνισχύσει εναντίον σου οι πύλε του Άδου. η Σαγιάς 54-17 μας λέει ότι εμείς θα νικήσουμε τον διάβολο εν κρίση. Ουδέν όπλων κατασκευαστέν εναντίον σας θέλει ευωδοθεί και οποιαδήποτε γλώσσα ήθελε να γερθεί εναντίον σας, εις κρίση θέλετε νικήσει. Όχι εσείς θα νικήσετε. Αλλά εμείς, Αποκάλυψη 12-11, και αυτοί, αυτοί είμαστε εμείς, ενίκησαν Αυτόν δια του αίματος του αρνίου και δια του λόγου της μαρτυρίας μας. Και το υπόλοιπο του εδαφή είναι και δεν ηγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Λοιπόν, αυτοί που είπα είμαστε εμείς συγκεκριμένα αν είμαστε εμείς στην αρπαγή, αυτοί αναφέρεται σε αυτούς που θα είναι στα 7 χρόνια της μεγάλης α, θλίψης. Λοιπόν, ο, ο Κύριος Ιησούς δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός που απλά πήρε ανθρώπινη πρόσθεσε ανθρώπινη φύση, είναι η ενσάρκωση. Δεν πιστεύουμε στην μετενσάρκωση αλλά στην ενσάρκωση ή μετεψύχωση όπως το λένε που βασικά κινούνται στα ίδια πλαίσια ή παράλληλα πλαίσια. Δεν πιστεύουμε στο uh, reincarnation, πιστεύουμε στο incarnation. The Lord Jesus came, He is the incarnate God. mean, πρόσθεσε την ανθρώπινη φύση και ο μόνος λόγος ήταν για να μας λυτρώσει και ο πρώτος λόγος ήταν για να μην απολεστούμε. So, αντί να τα παίρνουμε όλα χοντρικά, πάμε εκεί στο, στο σημείο που λέει τόσο μας αγάπησε, ούτως ώστε να μην απολεστούμε. Ή αν σήμερα για να πανηγυρίσουμε ότι γλιτώσαμε την κόλαση, θα ήταν αρκετό να πανηγυρίσουμε σφόδρα. Αλλά δεν γλιτώσαμε μόνο την κόλαση. Λέει, η, λέει ο Κύριος Ιησούς στο ε, Ιωάννη 14, 1, 2 και 3, μας λέει εκεί, μη ταρασέστο ημών η καρδία. Εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλέ εισήν. There are many mansions. Και λέει, if it were not so, I would have told you. Αν δεν ήταν έτσι θα σας το έλεγα. Αδέλφια μου πρέπει να ζήσουμε σαν αυτοί που κρεμόμαστε από τα λόγια του Κύριου Ιησού. Ό,τι πει ο Κύριος λέει, αν δεν ήταν έτσι θα σας το έλεγα υπάγω για να ετοιμάσω τόπον για σας. Και αφού πάω και ετοιμάσω τόπον θα έρθω για να σας παραλάβω εσάς. Για να είσαστε και εσείς όπου είμαι και εγώ. Κύριε, γιορτάζομαι το γεγονό ότι δεν πήγαμε στην κόλαση. Ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπο για να σωθεί πρέπει πρώτα να χαθεί. Προσπαθούμε να ευαγγελίσουμε ανθρώπου και νιώθουν σωσμένοι. Αλλά αν δεν χαθούν πρώτα, δεν πρόκειται να σωθούν. Όχι γιατί δεν είναι χαμένοι, ή δεν το αναγνωρίζουμε ότι είναι χαμένοι. Ο κύριο Ιησούς πέθανε για όλου μα. Όλοι μα ήμασταν καταδικασμένοι για την κόλαση. Α πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Αμέν, αξίζαμε την κόλαση. Όχι μόνο αξίζαμε, α το αλλάξουμε. Αξίζουμε την κόλαση. Ο μόνος που δεν αξίζει την κόλαση είναι ο άνθρωπος Ιησούς. Και ο μόνος που αξίζει τον ουρανό είναι ο άνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό θα τον σφιχταγκαλιάσουμε και θα είμαστε μαζί του στους αιώνες και θα λέμε «Να ο σωτήρας μου! Να ο σωτήρας μου!» We bless your God. Τις Τετάρτες ασχολούμαστε πάρα πολύ με την Τριαδικότητα του Θεού και το βάθος της έννοιας Θεός. Και αναλύουμε το simplicity of God όπως είπαμε τις τετάρτε. και είναι ένα μυστήριο τι είναι η, η Τριαδικότητα. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι θα δούμε και θα βλέπουμε και θα είναι πάντα μπροστά μας ο Κύριος Ιησούς. Ξέρω πώς θα είναι. Είναι ο Αναστημένος Ιησούς. Είναι ο αιώνιος Ιησούς. Έλο λάμ στα εβραϊκά. Ο αιώνιος Θεός. Ψαλμί 90 εδάφιον 2. Συ είσαι από του αιώνος έως του αιώνος. Κλείνω. πριν αρχίσω, πηγαίνετε στους Εβραίους 1, εδάφια 5 με 8. Ο λόγος που σας ανέφερα για αυτούς τους είναι φιλίμ, όπως τους λένε γίγαντες, οι, οι εξωγήνοι. Βλέπετε τα των εξωγήινων. Από τότε ήταν τα παραμύθια. Λοιπόν, υπάρχουν εξωγήινοι, ναι. Ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι. Οι άγγελοι του Θεού και τα δαιμόνια του διαβόλου. Λοιπόν, ακούστε, εξάλλου και εμείς θα γίνουμε έξω, όταν έχει γίνει αρπαγή, δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, πηγαίνετε μαζί μου να κλείσουμε στους Εβραίους 1, εάν κάποιο σας πει οτιδήποτε για τον Κύριο Νησού. και... Ε, οι, οι Μορμόνοι πιστεύουν ότι ήταν αδερφός του Αρχάγγελου Μιχαήλ, οι μάρτυρες πιστεύουν ότι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, Πιστεύουν ότι ο Ελοχήμ είπε, δηλαδή είπε στου αγγέλου, σα κάνουμε έναν άνθρωπο. Ενώ είναι ο τριαδικό Θεό που είπε. Κοιτάξτε τώρα το μυστήριο. Και λένε η ή του, Εγένεσης 6 για του Νεφιλίμ, η ή του Θεού ε, ήρθαν, συνήλθαν μετά των ιών των, θυγατέρων των ανθρώπων. Και λένε είναι, είναι άγγελοι πεσμένοι, ανοησίε. Δεν, δεν, γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται, δεν δημιουργήθηκαν. Εβραίου 1,14. Άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, that's all, λειτουργικά πνεύματα. Καμία σχέση με το βιολογικό ανθρώπων, μπορεί να έκαναν εμφάνιση σαν ανθρώποι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το ανθρώπινο γένος. Λοιπόν, ακούστε ε, ε, πώς θα απορρίπτουμε όλα. Α, θα σας πουν για τους αγγέλους... Εβραίους 1, εδάφια 5 μέχρι το 8 πιστεύω είναι. Λοιπόν, ο Κύριος, ακούστε το αυτό και υπογραμμίστε το για μελλοντική χρήση. Ποτέ δεν αποκάλεσε οποιονδήποτε άγγελο Ον Θεού. Ούτε και στον Ιώβ όταν ήλθαν μπροστά του. Ήταν ελιτρωμένοι άνθρωποι απλά. Δεν ήταν άγγελοι. Ακούστε και ξεκαθαρίστε το εδώ. Στο όφιο 5. Όλοι μαζί. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ εγώ σήμερον σε γέννησα και πάλι είναι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός μονογενείς. Εμείς δεν είμαστε όμονογενείς, εμείς με το πνεύμα της Ιωθεσίας Ρωμαίους 8.11, με το Romans 8.11, εμείς με το πνεύμα της Ιωθεσίας κράζουμε Αβά, Αβά, ο Πατήρ. Λοιπόν, Αβά, και είμαστε στο, εδώ λέγεται τον Ιωάνν όταν δε εισαγάγει τον πρωτότοκον στην την οικουμένη λέγει και ας όλοι μαζί ας προσκυνήσωσεν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού και περί τον των αγγέλων 7 οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα περί δε του Υιού ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος σκύπτρον ευθύτητος, είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Oh. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς. Κανένας, βλέπετε πώς, πώς το με τον Λόγο του Θεού, δεν είπε πουθενά σε κανένα άγγελο είσαι Υιός Θεού. Σε κανένα. Άρα όταν έρχονται με τέτοιες δασκαλίες, παίρνετε τους εκεί. Καλά, αφού είναι αδερφός του Αρχάγγελο Μιχαήλ ή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί ο Μιχαήλ γονατίζει μπροστά του και τον λατρεύει και ο Θεός Πατέρας λέει, ο θρόνος σου, ο Θεέ. Α, α, περισσότερα